Είπαμε λίγο να αλλάξουμε το σκηνοθετικά, αυτό που έχουμε συνηθίσει, προκειμένου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα θέμα ξεχωριστό. Ένα θέμα ξεχωριστό με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων, η 4η Απριλίου διαχρονικά κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα αδεσποτάκια μας και πάμε να υιοθετήσουμε και να διαμορφώσουμε μια σωστή νοοτροπία. Μέσα από την εκπομπή έχουμε προβάλει πάρα πολλές φορές δράσεις εθελοντικών συλλόγων και φιλοσοφικών σωματείων, προκειμένου βέβαια να γυρίσουμε σελίδα στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τα αδέσποτα. Φιλοξενούμε την κυρία Χρυσούλα Παπαδάκη, είναι εθελόντρια ζωοφόρου Κρήτης. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ και να την καλησπερίσω. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και βέβαια φιλοξενούμε και τον Όσκαρ. Ίσως έπρεπε να ξεκινήσω από τον Όσκαρ σήμερα. Ναι, ο Όσκαρ είναι ο πρωταγωνιστής. Ο οποίος θα μας βοηθήσει στο να πραγματοποιήσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω όμως λίγο να ξεκινήσουμε με την ιστορία του Όσκαρ. Ναι. Ο Όσκαρ είναι τώρα 8 ετών. Τον είχαμε βρει, τον είχε χτυπήσει η πρώην αδέσποτο, τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, του είχε σπάσει το πίσω πόδι. Οπότε εγώ πήγα να τον βοηθήσω. Τον φιλοξένησα στο σπίτι μου για λίγο, διότι έπρεπε να παραμείνει για να φτιάξει το ποδαράκι του. Ναι. Μετά τον αγαπήσαμε και όπως καταλαβαίνετε έγινε μέλος της οικογένειας. Πώς είναι αυτό το δέσιμο το οποίο δημιουργείται με ένα ζωάκι? Σίγουρα από το ζώο παίρνεις πάρα πολλά πράγματα και αυτό το βιώνουν περισσότερο οι άνθρωποι που ζουν σε ένα σπίτι με ένα ζώο, διότι η αγάπη που παίρνεις από τα ζώα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σ' αγαπούν για αυτό που είσαι, πάντα είναι χαρούμενα όταν γυρίζεις από τη δουλειά, είναι εκεί πάντα για σένα. Ηλικία του? 8 ετών. 8 ετών. Είναι έτσι, ήταν εξ αρχής μεγαλός όμως, ε? Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Μάλιστα, δεν ήρθε απότομη ανάπτυξη που λένε. Όχι, όχι, δεν ήταν κουτάβι και τον βρήκαμε... Ακριβώς αυτό θέλω να πω, τον βρήκατε μεγάλο. Ναι. Θέλω λίγο να πάμε, είναι εκπαιδευμένος, βλέπω είναι ήρεμος. Ναι, είναι ήρεμος. Βασικά η εκπαίδευσή του είναι περισσότερο η αγάπη και η επιβράβευση. Ακριβώς. Δεν έχουμε πάει σε εκπαιδευτή, απλά είναι πάρα πολύ καλού χαρακτήρα. Είχε κάποια προβλήματα όταν ήρθε στο σπίτι μας, γιατί ένα αδέσποτο... Έχει φόβο, λειτουργεί φοβικά κάποιες στιγμές? Τώρα όχι, ποτέ. Για την αρχή μιλάω, στην αρχή. Ναι, για την αρχή, ναι, δεν ήθελε να κάτσει στο σπίτι. Εντάξει, Όρξερ. Είχε μάθει να μένει έξω, μετά φυσικά... Εντάξει, αγάπη. Δεν πειράζει. Όσκαρ, έλα. Να αποφύγουμε το γερανό και την κίνηση. Ναι, βλέπει τώρα, ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, οπότε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι το διάστημα ήταν κάπως... Φοβικός. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο σε αυτές τις πρωτοβουλίες, προκειμένου νέα γενιά καθώς βρίσκεστε και στα σχολεία. Ναι. Επισκεπτόμαστε με τη Ζωφόρο και το Δήμο Ηρακλείου, ναι, σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία, και με τον Όσκαρ μέσω από ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για τα ζώα γενικά, όχι μόνο τα αδέσποτα, γενικά για τα ζώα της άγριας φύσης, για τα κατοικίδια, και προσπαθούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα στα παιδιά. Μάλιστα. Τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται την επαφή τους με τα ζώα? Γνωρίζουν ότι παίρνουμε ένα ζώο, αλλά έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ναι. Κοιτάξτε, τα παιδιά ευτυχώς τώρα πια εκπαιδεύονται στο σχολείο από τους δασκάλους τους, νηπιαγωγούς τους. Μαθαίνουν αρκετά πράγματα και είναι ευαισθητοποιημένα. Σίγουρα βέβαια και εμείς έχουμε περισσότερη εμπειρία και τους κάνουμε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ναι. Όμως σίγουρα γνωρίζουν αρκετά πράγματα και η επαφή με τα ζώα και με το πρόγραμμα τα κάνει ακόμα πιο ευαίσθητα. Μάλιστα. Μπορούμε να πάμε, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα Χανιά, παιδιά? Είμαστε. Πάμε στην κυρία Άρια Αθανασάκη, το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε καλά? Είμαστε καλά. 4η Απριλίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Πολλές φορές τα έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή. Ένας απολογισμός στο κομμάτι των δράσεων μέχρι και σήμερα του συλλόγου σας. Μάλιστα. Απολογισμός των δράσεων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, 13 χρόνια περίπου που ενεργοποιείται ο σύλλογός μας στα Χανιά, οι δράσεις είναι αρκετές και ποικιλόμορφες. Κυρίως εστιάζουμε στις εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς πιστεύουμε ότι από τον τομέα της εκπαίδευσης θα αλλάξουν τα πράγματα. Πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και σε άλλες πόλεις και του νησιού και της Ελλάδος,
δράσεις εκπαιδευτικές εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, τόσο σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, στις μικρότερες δηλαδή βαθμίδες εκπαίδευσης που μπορούν να λάβουν πολλές πληροφορίες τα παιδιά, πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα. Επίσης κάνουμε δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, όπως πραγματοποιήσαμε ένα μπαζάρ πολυδράσεων ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπου μιλάμε, συνομιλούμε με τους συντοπίτες μας και τους ενημερώνουμε πάνω σε θέματα που άπτονται της φιλοζωίας. Πάντα προσπαθούμε και μέσα από τη σελίδα μας, το Χανιά Animals Protection και το email μας και με δράση που κάνουμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας με φιλία, με συζήτηση, διάλογο και επικοινωνία. Ξέρετε, ζούμε... Έχουμε και τον Όσκαρ εδώ, έχουμε και ένα καλεσμένο που θα τον αγαπήσετε, η αλήθεια είναι, κυρία Θανασάκη. Ωστόσο, θέλω λίγο να εστιάσουμε και στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περιφέρεια όπου σε εβδομαδιαία βάση στην ατζέντα υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης ζώων. Και θέλω να πάμε, αν είστε αισιόδοξοι, ότι αυτή η συνήθεια ορισμένων άρρωστων συνανθρώπων μας, που χρειάζονται έτσι κάποια ψυχιατρική βοήθεια, δεν εξηγείται διαφορετικά, μπορεί κάποια στιγμή να εξαλειφθεί, να εξαφανιστεί. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί, γιατί όπως είπαμε, είναι άτομα τα οποία και βάσει ερευνών είναι ψυχικά διαταραγμένα. Όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων μπορεί να εκπαιδευτεί μέσω της παιδείας και μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να λάβουν φιλοζωική κουλτούρα από τη μικρή τους ηλικία. Όταν θα προνοήσει γι' αυτό η πολιτεία σε συνεργασία σίγουρα με εκπαιδευτικούς και φιλοζωικούς συλλόγους, τότε είμαι αισιόδοξη ότι κάποια αλλαγή προς το καλύτερο μπορεί να γίνει. Ήδη φυσικά έχει αρχίσει και διαθέτει αυτή η αλλαγή, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε στους τηλεθεατές μας? Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα δέσποτων ζώων. Οι φιλοζωικοί σύλλογοι και εμείς οι ενεργοί φιλόζωοι αγαπούμε, θα έλεγα, περισσότερο τα δέσποτα, λίγο παραπάνω σε εισαγωγικά, από τα υπόλοιπα ζώα, γιατί είναι τα κατατρεγμένα ζώα, γιατί είναι αυτά που κατέστησαν αδέσποτα χωρίς τη θέλησή τους και τα οποία προέκυψαν από τις αλόγιστες γεννήσεις δεσποζόμενων ζώων. Θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας, θα πρέπει να γίνονται στηρώσεις των ζώων, είναι το νούμερο ένα για την καταπολέμηση, αλλά ταυτόχρονα και οι υιοθεσίες ζώων. Οι Δήμοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τους φιλοζωικούς συλλόγους, έτσι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Διότι όσα ζώα και να στηρώνουν οι Δήμοι, που βάσει του νόμου είναι οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αδέσποτων σε κάθε Δήμο, θα πρέπει και εμείς οι πολίτες να έχουμε τη φιλοζωική κουλτούρα, να στηρώνουμε τα ζώα μας και να μην τα πετάμε στους δρόμους και δίπλα στους κάδους. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω στους συμπολίτες μας, ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε και ότι θα πρέπει κάθε αδέσποτο ζώο να βρει ένα σπίτι. Θα είναι η καλύτερη κίνηση που έχουν να κάνουν να υιοθετήσουν ένα δεσποτάκι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα δέσποτων ζώων είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Μάλιστα. Χαιρετισμούς, κυρία Θανασάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Κυρία Παπαδάκη, είστε αισιόδοξοι αναφορικά με το μέλλον και το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τα αδέσποτα, αλλά και βέβαια πιάσαμε και με την κυρία Θανασάκη το κομμάτι της κακοποίησης των ζώων. Ναι, ήθελα να πω κάτι πάνω στις κακοποίησεις, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κακοποιούν τα ζώα εν αγνία τους και αυτοί που κακοποιούν τα ζώα και το κάνουν εσκεμμένα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σίγουρα πολύ σημαντικά, γιατί προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα παιδιά και η νεολαία γενικά αντιμετωπίζει τα ζώα, να εστιάσουμε δηλαδή σε αυτό και να τα επηρεάσουμε θετικά. Όμως υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν παιδικά βιώματα άσχημα, οπότε κακοποιούν τα ζώα, και εκεί πρέπει να παίξει βασικό ρόλο η οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια βοήθεια από την οικογένεια για να μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Σίγουρα είμαι αισιόδοξη, γιατί κάποια στιγμή θα επικρατεί μονάχα η νέα γενιά, οπότε τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν αυτά τα πράγματα που διδάσκονται τώρα. Ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία σας θέτουν τα παιδιά στο πλαίσιο των επισκέψεων σε σχολικές μονάδες? Μας ρωτούν βασικά πώς μπορούν. Μας κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά βασικά αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι μας ρωτούν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα αδέσποτα, οπότε συζητάμε όλα αυτά. Πολλές φορές μας κάνουν δώρο κονσέρβες, θέλουν να δώσουν το χαρτζιλίκι τους.
κάνουν κάποιες δράσεις. Σήμερα, ας πούμε, επισκεπτήκαμε ένα νηπιαγωγείο και τα παιδιά είχαν μαζέψει ένα χρηματικό ποσό από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι και μας το δώρησαν για 2 σκυλάκια του κοινοκομείου που έπρεπε να πάρουν μια ειδική τροφή. Είναι, κάνουν δηλαδή πολλή δράση και πολλή προσπάθεια να βοηθήσουν. Είναι πολύ συγκινητικό όταν τα βλέπεις να θέλουν να βοηθήσουν. Η πιο έτσι ξεχωριστή στιγμή με τον Όσκαρ που θυμάστε και σας μένει χαραγμένη μέχρι και σήμερα, ποια είναι? Κοιτάξτε, βλέπω ότι τα παιδιά, σίγουρα κάποια παιδιά έχουν ζώα και αγαπούν τα ζώα. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές πάω σε κάποιο σχολείο και μου λένε οι δάσκαλοι, είναι η νηπιαγωγή, ξέρεις, έχουμε ένα παιδάκι, φοβάται τα ζώα ή τέλος πάντων έχει κάποιο πρόβλημα. Και τελικά το παιδί πλησιάζει, είναι για μένα πολύ συγκινητικό όταν βλέπω ότι το παιδί πλησιάζει το σκύλο, τον χαϊδεύει, χαμογελάει και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ακούν τις ανάγκες των παιδιών και να καταλάβουν ότι ένα ζώο πάντα βοηθάει. Μάλιστα. Βοηθάει πολύ στην ψυχολογία. Λοιπόν, Όσκαρ μας χαιρετάει, αυτό κάνει τόση ώρα. Ναι. Λέει να αγαπάτε τα αδέσποτα. Ο Όσκαρ είναι η πρώτη φορά που γαυγίζει, αλλά απλά του φαίνεται περίεργο το περιβάλλον. Εντάξει, στα σχολεία είναι κύριος, να ξέρετε. Καθένας που βγαίνει πρώτη φορά στην τηλεόραση έχει άγχος. Είναι άγχος, λοιπόν. Είναι το άγχος του πρωτάρι που λένε. Είναι λοιπόν, το άγχος. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.